Γεια σου, Big Brother! Θέμη, πώς είναι το κλίμα στο σπίτι? Το κλίμα στο σπίτι είναι πάρα πολύ περίεργο. Θα έλεγα μία προς το κακό, μία προς το καλό. Δηλαδή, μία καθόμαστε όλοι μαζί, μιλάμε, τρώμε και υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Αλλά μετά υπάρχουν φασαρίες, τσακωμοί, ίντριγκες, ομάδες, κλίκες, τα πάντα όλα σε αυτό το σπίτι. Πολλά παιδιά είναι αντιπρόσωπα, δεν έχουν μυαλό, δεν συμφωνώ με τις απόψεις τους και πολλά άλλα. Δεν ταιριάζουμε καθόλου, λένε ψέματα. Οπότε έχω αρχίσει και απλά πηγαίνω σε 2-3 άτομα τα οποία ξέρω ότι λένε την αλήθεια πάντα, είναι εντελώς straight μαζί μου. Είναι η Ντίντι, ο Νικόλας και ο Δημήτρης και Χαγιάς. Όντως είναι πολύ καλά παιδιά. Προφανώς όμως ο Δημήτρης που έχει κάνει παρέα και με άλλα άτομα που είμαστε όλοι μαζί μια παρέα, καθόμαστε και μιλάμε με όλους άνετα, χαλαρά, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Και ναι, αυτό. Απλά δεν γίνεται να ταιριάζουμε όλοι με όλους. Θέμη, με τη Σοφία έχετε έρθει αρκετά κοντά. Τις τελευταίες ημέρες έχει αλλάξει κάτι? Με τη Σοφία όντως έχουμε έρθει κοντά και πιστεύω ότι ακόμα είμαστε σχετικά κοντά. Είναι καλή κοπέλα, πιστεύω. Απλά πρέπει να δουλέψει λίγο παραπάνω με τον εαυτό της. Έχουμε κάτι και έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα και μου έχει δώσει συμβουλές. Τις έχω δώσει κι εγώ. Έχει περάσει δύσκολα στη ζωή της, όπως κι εγώ, οπότε μπόρεσα να έρθω πιο κοντά με τη Σοφία. Έχουμε περάσει και δύο δυσκολίες, με διάφορα προσωπικά θέματα. Η Σοφία θα μιλήσει προφανώς για τα δικά της. Εγώ με τους γονείς μου, με διάφορα θέματα και γενικά στον έξω κόσμο, με hate comments τα οποία έχω φάει πάρα πολλά. Όμως συνέχισα και αποφάσισα να μην ασχολούμαι με αυτό, οτιδήποτε αρνητικό, είτε είναι η οικογένειά μου, είτε είναι άσχετο στον δρόμο, είτε είναι οποιοδήποτε που θέλει να πει κάτι κακό. Έχω καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, είναι δικό τους πρόβλημα, οπότε έχω σταματήσει εντελώς να ασχολούμαι και ασχολούμαι με το να φτιάξω τη ζωή μου. Σου λείπει η οικογένειά σου? Η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά μου μου λείπει. Μου λείπει η οικογένειά μου εδώ και πολλά χρόνια, δεν μου λείπει τώρα που μπήκα στο Big Brother. Γιατί ποτέ δεν είναι. Ποτέ. Μετά από όταν έμαθαν οι γονείς μου κάποια πράγματα για μένα, ότι είμαι στο μακιγιάζ, ότι είμαι γκέι και άλλα διάφορα πράγματα, ποτέ δεν ένιωσα την οικογένειά μου τόσο κοντά όσο την ένιωθα πριν. Είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ άσχημο και ελπίζω πραγματικά κανένας άλλος άνθρωπος να μην το νιώσει ποτέ, γιατί η οικογένεια δυστυχώς δεν αντικαθιστάται ποτέ με κανένα φίλο, με τίποτα. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Νιώθεις απλά μέσα σου ένα κενό, σαν να μην σε αγαπάει ποτέ πραγματικά κανείς και ότι πρέπει συνέχεια να είσαι απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο που πολύ σε αγαπάει, αλλά πολύ κιόλας δεν σε καταλαβαίνει, σε μισεί, σε βρίζει. Όταν ακούς άσχετους να λένε πράγματα άσχημα για σένα, να σε βρίζουν, να λένε σε μια που είσαι ένα ανώμαλος, γιατί βάφεσαι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχω ακούσει γενικά στη ζωή μου. Και δεν έχεις στήριξη κιόλας από την οικογένειά σου και έχουν πει στο παρελθόν τα ίδια πράγματα και ίσως έχουν κάνει και χειρότερα. Προφανώς σκέφτεσαι μέσα σου, μήπως εγώ είμαι το λάθος, μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως... πολλά πράγματα μήπως, αλλά κατάφερα να αντιληφθώ ότι αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, είναι κόμπλεξ των άλλων ατόμων, είτε αυτό είναι οι γονείς μου, είτε είναι άσχετοι, είτε είναι οποιοδήποτε. Έχω μάθει να αγαπάω τον εαυτό μου, να στηρίζω εγώ προσωπικά τον εαυτό μου και εύχομαι να το κάνω αυτό το πράγμα για το υπόλοιπο της ζωής μου, γιατί είναι πολύ όμορφο να στηρίζομαι στα πόδια μου και ο κάθε άνθρωπος να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Θέμη, τι είναι αυτό που σε έχει πληγώσει περισσότερο? Όταν είμαι το παιδί σου, πρέπει να αγαπάς το παιδί σου ακριβώς έτσι όπως είναι, πάντα και όπως είναι. Είναι το παιδί σου. Το έφτιαξες, εσύ το δημιούργησες. Το έμαθες τόσα πολλά πράγματα και ξαφνικά του γυρνάς την πλάτη επειδή του αρέσει το μακιγιάζ και είναι γκέι. Είναι πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο.
Και ελπίζω κιόλας και μέσα από εδώ πέρα να το δουν άτομα και να δουν ότι αφού μπόρεσα και το έκανα εγώ και το ξεπέρασα, μπορείς κι εσύ που το βλέπεις αυτό. Μπορείς. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους γονείς σου? Ναι, θα ήθελα να τους πω ότι... ότι παρόλο που έχω πληγωθεί πολύ, ξέρω ότι μ' αγαπάνε και ότι τους αγαπάω κι εγώ και ελπίζω πραγματικά όταν βγω από εδώ μέσα να μην είναι η τελευταία φορά που τους ξαναβλέπω, γιατί είναι πολύ άσχημο το να μην έχει μια οικογένεια να σε αγαπάει έτσι όπως είσαι. Θέλω να ξέρω ότι τους αγαπάω και το ξέρω ότι μ' αγαπάνε κι αυτοί και ότι θέλουν το καλό μου. Απλά καμιά φορά πρέπει να μην να μην ζουν στον κόσμο τους και να ακούνε περισσότερο, να ακούνε το παιδί τους, να ακούνε τι τους λέω και να προσπαθούν να καταλάβουν. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ζητάω.